κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, κύριε Μαργαρίτη Σχοινά, κύριε Υπουργέ Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, κύριε Υπουργέ Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κύριε Κυριάκο Πιερακάκη, κύριε Ζαχαρία Ραγκούση, Διευθύνοντα Σύμβουλε της Pfizer Ελλάς ΑΕ, εκ μέρους της διοίκησης και των μελών του Συνδέσμου Βιομηχανίων Ελλάδος, σας καλωσορίζω στις εργασίες του ανοιχτού μέρους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης του Συνδέσμου μας. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η χρονική συγκυρία στην οποία πραγματοποιείται η φετινή γενική μας συνέλευση είναι ιδιαίτερα δύσκολη και κρίσιμη για την οικονομική και την κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Τούτο διότι οι συνθήκες που επικρατούν στο περιβάλλον δραστηριοποίησης των επιχειρήσεών μας είναι για μια ακόμη φορά πρωτόγνωρες. Πρωτόγνωρες διότι το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούμαστε αλλάζει σχεδόν καθημερινά. Αποφάσεις που λαμβάνονται στην άλλη άκρη του πλανήτη μπορούν να επηρεάσουν δραματικά τη χώρα μας, είτε θετικά είτε αρνητικά. Στο πλαίσιο αυτό, η κρίσιμη παράμετρος για την ανάπτυξη της χώρας μας είναι η επιλογή των ορθών αναπτυξιακών πολιτικών που θα θωρακίσουν την οικονομία της χώρας και την εγχώρια επιχειρηματικότητα, ούτως ώστε μελλοντικές κρίσεις που είχαν τη σφοδρότητα της χρηματοοικονομικής αλλά και της πανδημίας λόγω του COVID-19 να έχουν τη μικρότερη δυνατή αρνητική επίδραση στην επιχειρηματική δραστηριότητα και στην ανάπτυξη της χώρας. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η βασική πρόκληση για τη χώρα τα επόμενα χρόνια είναι η ύπαρξη ρεαλιστικής βιομηχανικής πολιτικής που θα επαναφέρει τη μεταποίηση στο προσκήνιο της υποστήριξης για την ανάπτυξη της χώρας. Προς αυτή την κατεύθυνση, η κυβέρνηση έλαβε μια πολύ σωστή απόφαση τον περσινό Αύγουστο, η οποία ήταν απέτηση της τελευταίας δεκαετίας του συνόλου του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας. Πρόκειται για την Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας, η οποία ήδη λειτουργεί και οι πρώτες της αποφάσεις είναι απόλυτα ενθαρρυντικές για τη δημιουργία ενός συνεκτικού πλέγματος δράσεως βιομηχανικής πολιτικής. Ωστόσο, η μεταποίηση είναι υποχρεωμένη να αντιμετωπίσει με επιτυχία σημαντικές προκλήσεις και να λύσει χρονίζοντα προβλήματα. Καταρχήν θα αναφερθώ σε δύο και μόνον πολύ σημαντικές προκλήσεις. Η πρώτη από αυτές είναι η πράσινη μετάβαση. Η βιομηχανία και η μεταποίηση χρειάζεται άμεσα υποστήριξη για την υλοποίηση σημαντικού ύψους επενδύσεων που αφορούν στη μέτρηση και μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος. Αυτό αφορά τόσο στην παραγωγική διαδικασία, όσο και το ίδιο το προϊόν. Μιλώ για το Life Cycle Assessment, για το LCA, που είναι σημαντική συμμόρφωση για την παρουσία μας στις διεθνείς αγορές. Δεύτερο μεγάλο ζήτημα, στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης των επιχειρήσεών μας, είναι η απόκτηση των περιβαλλοντικών πιστοποιήσεων, όπως Zero Waste to Landfill, το Environmental Product Declaration, πιστοποιήσεις απαραίτητες πλέον για την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων, που είναι και το ζητούμενο. Η δεύτερη είναι η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Στο πλαίσιο της δημιουργίας του δικού μας εθνικού προγράμματος Industry 4.0, είναι αναγκαία η ψηφιοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών και των διαδικασιών ελέγχων ποιότητας. Για τη διαχείριση των προκλήσεων που προκύπτουν από την ψηφιακή μετάβαση της μεταποίησης στη νέα εποχή, ικανή και αναγκαία συνθήκη είναι η υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων από το προσωπικό των επιχειρήσεών μας. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζω με μία σύντομη αναφορά στα διαχρονικά προβλήματα της μεταποίησης που απομειώνουν καθημερινά την ανταγωνιστικότητά μας. Δυστυχώς, το μεγάλο πρόβλημα της εγχώριας μεταποίησης ονομάζεται λειτουργικό κόστος. Παράγουμε προϊόντα μέσης και χαμηλής τεχνολογίας και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να είμαστε αναγκασμένοι να δραστηριοποιούμαστε στις διεθνείς αγορές περισσότερο με όρους κόστους και λιγότερο με όρους ποιότητας. Το επόμενο μεγάλο ζήτημα είναι το κόστος ενέργειας. Τα τελευταία 10 χρόνια υποστηρίζουμε τη μείωση των τιμολογίων ενέργειας για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και ειδικότερα στη μεταποίηση. Αντί να συμβεί βεβαίως αυτό, το κόστος ενέργειας παραμένει υψηλό, ενώ πλέον βρισκόμαστε ενώπιον σημαντικών αυξήσεων, γεγονός που θα επιβαρύνει περαιτέρω το κόστος παραγωγής των επιχειρήσεών μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανταγωνιστικότητά μας.
Το τρίτο θέμα που απασχολεί το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος είναι η προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων για τη δημιουργία νέων και καλά αμοιβόμενων θέσεων εργασίας. Άλλωστε, και αυτό το έχουμε επισημάνει από την αρχή της πανδημίας, η αναπτυξιακή μονομέρεια βλάπτει, ειδικά σε περιόδους εκτεταμένων κρίσεων όπως η πανδημία λόγω του COVID-19. Ο επιχειρηματικός κόσμος της Βόρειας Ελλάδας και της περιφέρειας γενικότερα προτείνει να κοιτάξουμε μπροστά για να διαπιστώσουμε ξεκάθαρα ότι η ενίσχυση της μεταποίησης και της βιομηχανίας είναι μονόδρομος για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Είναι ο μοναδικός τρόπος για την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και για την ενίσχυση των εξαγωγών. Εκλεκτοί ομιλητές, κυρίες και κύριοι, προφανώς μπορώ να συνεχίσω να μιλώ και να αναλύω τα πολλά και σημαντικά προβλήματα της βιομηχανίας, όπως της παραγωγής καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας, της έλλειψης μεσαίων στελεχών, της πρόσβασης σε χρηματοδότηση με ορθολογικό κόστος, με διάχυση της ρευστότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρόκειται για γνωστά σε όλους μας προβλήματα, τα οποία η κυβέρνηση ευελπιστούμε να τα αντιμετωπίσει το ταχύτερο δυνατόν και με τον καλύτερο τρόπο. Κυρίες και κύριοι, με τις σκέψεις αυτές, επιθυμώ να ευχαριστήσω θερμά τους εκλεκτούς ομιλητές μας για την παρουσία τους στη Γενική μας Συνέλευση. Κύριοι, είναι χαρά και τιμή μας πραγματικά να σας έχουμε σήμερα εδώ. Πιστεύω ότι θα μας παρουσιάσουν ο καθένας με τη δική του οπτική για τις δράσεις και τις πολιτικές που θα αναλυφθούν από τώρα και στο εξής για την ανάπτυξη της χώρας, αλλά και τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να υιοθετήσουμε ως Ελλάδα για να πετύχει η οικονομία μας σύντομα υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Επιπλέον, κάποιες ιδέες, ειδικότερα για τη Βόρεια Ελλάδα και για το συμβολισμό και τη σημασία της στην ανάπτυξη της χώρας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Κύριε Αντιπρόεδρε, ο λόγος σε εσάς. Αγαπητέ φίλε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, κύριοι βουλευτές, κύριοι τέως Πρόεδροι του Συνδέσμου, κύριε Γενικέ, φίλες και φίλοι. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι και φέτος στην γνωστή και ζεστή αγκαλιά του Συνδέσμου και μάλιστα φέτος έρχομαι να σας μεταφέρω ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Ένα μήνυμα που λέει ότι παρόλες τις πολλές δυσκολίες και τα πολλά εμπόδια που έχουμε ακόμα μπροστά μας, παρόλες τις δυσκολίες και τις φυσικές καταστροφές του φετινού καλοκαιριού, έχουμε καλούς και πολλούς λόγους να κοιτάμε το μέλλον με αισιοδοξία. Και αυτή η αισιοδοξία βασίζεται τόσο σε ποιοτικούς παράγοντες, αλλά και σε αριθμούς. Όπως γνωρίζετε όλοι, την περασμένη εβδομάδα η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πρώτο εξάμηνο του χρόνου άγγιξε το 7% σε σχέση με πέρσι, αισθητά κατά πολύ υψηλότερος από όλες τις προβλέψεις. Η θετική αυτή εξέλιξη πιστώνεται σίγουρα στο δυναμισμό της ελληνικής αγοράς και την ανθεκτικότητα του ελληνικού επιχειρήν. Πιστώνεται όμως και στην μεστή διαχείριση της πανδημικής κρίσης από την κυβέρνηση, αλλά και την στιβαρή, πολύπλευρη, πολυδιάστατη και συχνά θεαματική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την πρώτη στιγμή της πανδημικής κρίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάστηκε ακατάπαυστα για να κινητοποιήσει όλα τα όπλα στο οπλοστάσιό της για τη θωράκιση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Πρώτα θεσμοθέτησε ένα προσωρινό, ευέλικτο πλαίσιο ανταγωνισμού που επέτρεψε σε όλα τα κράτη-μέλη να παράσχουν ρευστότητα αξίας 2,5 τρισεκατομμυρίων ευρώ στις επιχειρήσεις τους. Δημιούργησε ένα νέο πρόγραμμα ύψους 100 δισεκατομμυρίων ευρώ, το SURE, για την επιδοτούμενη απασχόληση, χάρη στο οποίο η στήριξη στην Ελλάδα έφτασε σε ένα ποσό πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω από το πρόγραμμα Συνεργασία. Ενεργοποίησε για πρώτη φορά τη ρήτρα αναστολής των δημοσιονομικών κανόνων έως το 2022
δίνοντας στις κυβερνήσεις τον δημοσιονομικό χώρο να στηρίξουν όσο χρειάζεται τις οικονομίες τους με μέτρα που σήμερα συνολικά υπερβαίνουν το μισό τρισεκατομμύριο ευρώ. Και τέταρτον, εξάντλησε κάθε περιθώριο ως και το τελευταίο διαθέσιμο ευρώ από το πολυετές ευρωπαϊκό προϋπολογισμό του τρέχοντος προγράμματος 14-20 για να στηρίξει επιχειρήσεις και εργαζομένους με ένα ποσό συνολικά 70 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 8 δις για τη χρηματοδότηση περίπου 100.000 μικρών επιχειρήσεων. Ας μην γελιόμαστε όμως. Πέρα από αυτές τις σημαντικές παρεμβάσεις, αυτό που αποτελεί πραγματική υπέρβαση και θα μείνει ως πολύτιμη παρακαταθήκη της κρίσης για το μέλλον, είναι τα νέα εμβληματικά εργαλεία που δημιουργήσαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφέρομαι στο εμβληματικό, θεαματικό, πρωτοπόρο ευρωπαϊκό πρόγραμμα εμβολιασμού. Το μεγαλύτερο πρόγραμμα εμβολιασμού στην ιστορία της ανθρωπότητας. Με την αγορά 4,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, δόσεων, αλλά και το νέο μηχανισμό οικονομικής στήριξης του Next Generation EU με ποσό 750 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εάν κάποιος μας έλεγε πριν από 2 χρόνια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αγόραζε εμβόλια για κάθε πολίτη της και ότι θα εξέδιδε κοινό χρέος χρησιμοποιώντας τον κοινοτικό προϋπολογισμό για να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να ανατάξουν τις οικονομίες τους, θα τον θεωρούσαν τρελό. Κι όμως, με αυτές τις 2 πρωτοφανείς πρωτοβουλίες, η Επιτροπή και η Ένωση έσπασαν μακροχρόνια παραδοσιακά ταμπού, δείχνοντας ότι στα δύσκολα η Ευρώπη μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να προσφέρει καθοριστική σημασία προς τη θέμενη αξία. Και αυτό, απευθυνόμενο στην επιχειρηματική τάξη της χώρας και της Κεντρικής Μακεδονίας, πιστεύω ότι πρέπει να το λέμε. Αυτές τις ευρωπαϊκές επιτυχίες πρέπει να τις επισημαίνουμε. Σε αντίλογο, μάλιστα, σε εκείνους που ακόμα και τώρα λένε ότι η Ευρώπη είναι καλή στα λόγια, αλλά στην πράξη πάσχει. Όχι λοιπόν, αποδείξαμε με τα εμβόλια και το Ταμείο Ανάκαμψης ότι περάσαμε από την Ευρώπη της ανάλυσης και του στοχασμού στην Ευρώπη της πράξης και της δράσης. Θυμάμαι πολύ έντονα, φίλε Πρόεδρε, ένα δημόσιο διάλογο που είχαμε οι δυο μας μερικές εβδομάδες πριν την υιοθέτηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Συνομιλούσα τότε με τον Θάνο τον Σαββάκη και προσπαθούσα να του εξηγήσω για το τι έρχεται μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Και είχα πει τότε ότι ετοιμάζουμε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό μπαζούκας. Δώσαμε μεγάλες, και πρέπει να πω ότι ο Θάνος με κοιτούσε μάλλον με απορία και σκεπτικισμό, όπως συχνά κάνουν οι επιχειρηματίες όταν ακούν πολιτικούς να μιλάνε για το μέλλον. Δώσαμε όμως πολλές σημαντικές μάχες και τις κερδίσαμε. Σήμερα, 18 μήνες μετά, αυτό το δημοσιονομικό μπαζούκα όχι μόνο έχει νομοθετηθεί, αλλά έχει πάρει σάρκα και οστά, έχοντας ήδη εκταμιεύσει προκαταβολές σε 16 κράτη-μέλη. Αυτή είναι η Ευρώπη που προστατεύει, η Ευρώπη που στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις. Κοιτώντας τώρα μπροστά, είναι σαφές ότι ο νέος πολυετής ευρωπαϊκός προϋπολογισμός για την περίοδο 21-27 και το Next Generation EU, που μαζί αθροίζουν το πρωτοφανές ποσό των 2 τρισεκατομμυρίων ευρώ, θα αποτελέσουν τον ακρογωνιαίο λίθο της ανάκαμψης και της δημιουργίας ενός νέου βιώσιμου παραγωγικού μοντέλου τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. Έπειτα από μεγάλη εθνική προσπάθεια και πολύ σύνθετες διαπραγματεύσεις, καταφέραμε να είναι η Ελλάδα η 4η πιο ευνοημένη χώρα αναλογικό με το μέγεθος της οικονομίας της, λαμβάνοντας πάνω από 60 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή πάνω από το 1/3 του ΑΕΠ της. Το μεγαλύτερο μέρος από αυτά τα κονδύλια φυσικά θα προέλθει από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε
και το δημοσιονομικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ, το οποίο θα τρέχει παράλληλα. Με αυτούς τους πρωτοφανείς πόρους, τους οποίους ποτέ δεν είχε στη διάθεσή της η ελληνική δημοκρατία από τότε που συστάθηκε. Έχουμε τώρα μια ιστορική ευκαιρία να κάνουμε τα πράγματα διαφορετικά και κυρίως να χτίσουμε αυτή τη δίδυμη μετάβαση που τόσο επήγει προς μια πράσινη και ψηφιακή οικονομία. Η Κεντρική Μακεδονία και η Βόρειος Ελλάδα θα είναι παρούσες, είμαι σίγουρος, σε αυτό το ιστορικό ραντεβού, με μια σειρά από φιλόδοξα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, συμπεριλαμβανομένων της ολοκλήρωσης του αυτοκινητοδρόμου Ε65 στο βόρειο τμήμα Τρίκαλα-Εγνατία, που θα βελτιώσει τη συνδεσιμότητα της Νότιας Ελλάδας, Θεσσαλίας, αλλά και της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς επίσης και την πρόσβαση στα Δυτικά Βαλκάνια και την υπόλοιπη Ευρώπη. Τη δημιουργία ενός άλλου μεγάλου εμβληματικού έργου του Πάρκου Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Θέσιν Τεκ, και χαιρετίζω τη δουλειά του Νίκου του Ευθυμιάδη σε αυτή την πολύ μεγάλη συλλογική προσπάθεια, αλλά και άλλων νέων βιομηχανικών πάρκων στη Μακεδονία, με σκοπό την προσέλκυση διεθνώς αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων και εταιριών με εξαγωγική δραστηριότητα. Την αναβάθμιση 2 ερευνητικών κέντρων που ήδη πάνε καλά, αλλά μπορούν να πάνε ακόμα καλύτερα, του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, ΕΚΕΤΑ, και του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας Νόησης. Και τη χρηματοδότηση φυσικά, και χαίρομαι που είναι εδώ ο Υπουργός, των νέων ψηφιακών πλατφορμών και έξυπνων συστημάτων στη Θεσσαλονίκη, με σκόπο να γίνει επιτέλους αυτή η πόλη μία αληθινά smart city. Το ψηφιακό κράτος είναι το μεγάλο στοίχημα. Το ψηφιακό κράτος θα μας οδηγήσει και σε ένα δίκαιο κράτος. Όπως είδαμε και στην πολύ πετυχημένη καμπάνια του εμβολιασμού, το ψηφιακό κράτος που θα συνδράμουμε στην πράξη και που γίνεται πραγματικότητα, θα βάλει οριστικό τέλος στις πρακτικές των κολλητών, του ρουσφετιού και της διαφθοράς. Αυτά όλα τα έργα, συνδυαστικά με το νέο ΕΣΠΑ και τα οποία αναμένουμε την έγκριση τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, υπολογίζω ότι θα φέρουν συνολικά στην Κεντρική Μακεδονία ένα ποσό πάνω από 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την επόμενη επταετία. Μια αύξηση σχεδόν 50% σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο. Και υπάρχουν και μια σειρά από άλλα έργα εθνικής εμβέλειας σε εθνικό επίπεδο, από τα οποία σίγουρα θα υποφεληθούν πολίτες και επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας, όπως η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, τα προγράμματα δεξιότητας και επανεκπαίδευσης, η αναβάθμιση των σχολικών υποδομών, η επέκταση της προσχολικής εκπαίδευσης και ο εξυγχρονισμός της δικαιοσύνης. Φίλες και φίλοι, έχουμε μάθει στο παρελθόν, εδώ στην Ελλάδα, ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια και οι δημόσιες επενδύσεις από μόνες τους δεν αρκούν για βιώσιμη ανάπτυξη. Έχουμε μάθει γιατί έχουμε πάθει. Βασική προϋπόθεση για να δημιουργηθεί το κατάλληλο αυτό οικοσύστημα ανάπτυξης είναι ένα νέο επενδυτικό περιβάλλον για τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό απαιτεί προσήλωση στις μεταρρυθμίσεις με έμφαση στη μείωση του γραφειοκρατικού κόστους και στον εξυγχρονισμό, τον βαθύ εξυγχρονισμό της αγοράς εργασίας. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης συμπεριλήφθησαν μια σειρά από γενναίες μεταρρυθμίσεις σε όλους αυτούς τους τομείς, οι οποίες ήταν ουσιαστικά και η προϋπόθεση για τη γρήγορη εκταμείευση των πόρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λόγω ιδιαίτερα του χαρτοφυλακίου μου στην Κομισιόν, τρέφω πολύ, πολύ ξεχωριστό ενδιαφέρον για το θέμα των δεξιοτήτων και την ανάγκη επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας. Χρειάζεται επιγόντως να προετοιμάσουμε το εργατικό μας δυναμικό για τις νέες προκλήσεις στην αγορά εργασίας. Έχουμε ένα σύστημα που παράγει δεξιότητες για μια αγορά που δεν υπάρχει πια. Πρέπει να συντονιστούν
οι ανάγκες με την προσφορά. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που στο αναθεωρημένο σχέδιο μεταρρυθμίσεων Ελλάδα 2.0 που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα συμπεριλαμβάνεται ο ριζικός εξυγχρονισμός του πλαισίου δεξιοτήτων και πάνω από 2 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν κατανεμηθεί για αυτόν τον σκοπό. Και χαιρετίζω επίσης εδώ την παρουσία σήμερα στη Θεσσαλονίκη του Ευρωπαίου Επιτρόπου Συναδέλφου μου Νίκο Σμιτ για την απασχόληση και τις δεξιότητες, που με την παρουσία του συμβολίζει το πόσο επίγον είναι να ρίξουμε το βλέμμα μας στις δεξιότητες και στη νέα γενιά. Εύχομαι όλες αυτές οι προσπάθειες να καρποφορήσουν με επίσημες συνεργασίες δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την επίτευξη ακριβώς αυτού του κοινού στόχου, ενός παγκοσμίως ανταγωνιστικού ανθρωπίνου δυναμικού με καλοπληρωμένη παραγωγική απασχόληση. Και θέλω να συγχαρώ το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος που έχει βάλει στο επίκεντρο του πολιτικού διαλόγου την αναθεώρηση της επαγγελματικής και τεχνικής κατάρτισης ως θέμα προτεραιότητας. Αυτή η ευρωπαϊκή ατζέντα για τις δεξιότητες που προωθούμε στις Βρυξέλλες συμπεριλαμβάνει ακριβώς αυτού του είδους τις συνεργασίες μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και μάλιστα σε διάφορους κλάδους της βιομηχανίας. Να ξέρετε ότι είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, με τα 2/3 των ενήλικων Ευρωπαίων να έχουν ήδη εμβολιαστεί, με τα πρώτα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας να έχουν ξεπεράσει το σχέδιο του προγραμματισμού και να γίνονται απτή πραγματικότητα. Τα βασικά θεμέλια της οικονομικής ανάκαμψης της χώρας μας, αλλά και της Κεντρικής Μακεδονίας, έχουν τεθεί. Έχουμε το σχέδιο, έχουμε τους πόρους, έχουμε τη θέληση, χρειαζόμαστε την αλλαγή νοοτροπίας, χρειαζόμαστε νέα προσέγγιση στα προβλήματα και χρειαζόμαστε μια ενεργό στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία είμαι εδώ για να παράσχω απλόχερα. Με το έργο που έχει δείξει η ελληνική κυβέρνηση τα τελευταία 2 χρόνια, με τη δίψα και το κέφι για δουλειά που διακρίνω στο ακροατήριο σήμερα και στους επιχειρηματίες με τους οποίους γνωρίζομαι από παιδάκι, είμαι βέβαιος, περισσότερο από ποτέ, ότι δεν θα αφήσουμε αυτή την ιστορική ευκαιρία για την ανάκαμψη να πάει χαμένη. Σας ευχαριστώ πολύ και του χρόνου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Σχοινά. Και τώρα ο λόγος στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Αγαπητέ και αξιότιμε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, κύριε Μαργαρίτη Σχοινά, συνάδελφε και φίλε Κυριάκο Πιερακάκη, κύριε Ραγκούς, χαίρομαι πάρα πολύ σας βλέπω για άλλη μια φορά και με τα ευχάριστα νέα της εγκαταστάσεως Pfizer στα καινούργια αυτά κτίρια, στο καινούριο κάμπους, είναι πραγματικά καταπληκτικό. Και βεβαίως, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι, παίρνω λίγο τη σκυτάλη από τον κύριο Επίτροπο για να πω κάτι που έλεγα και το πρωί στο συνέδριο του Economist. Φανταστείτε να διανύαμε αυτή την περιπέτεια της πανδημίας χωρίς να ήμασταν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρίς να έχουμε στη διάθεσή μας τους πόρους που η Ευρωπαϊκή Ένωση μας διέθεσε. Μόνο το φανταστεί σε πιάνει τρόμος. Και το λέω γιατί δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από την ημέρα εκείνη που φτάσαμε σχεδόν ένα βήμα πριν από την έξοδό μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα να μην θεωρούμε τα πράγματα απολύτως δεδομένα για πάντα. Αυτές οι μεγάλες κατακτήσεις του ελληνικού λαού χρειάζονται πάντα να προστατεύονται και να περιφρουρούνται και να εξηγούνται στην κοινή γνώμη σε κάθε ευκαιρία, έτσι ώστε να μην αφήνουμε την ευκαιρία στον λαϊκισμό να προχωρήσει. Και θέλω από το βήμα αυτό να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά. Βοήθησε πάρα πολύ στην εθνική μας επιτυχία να είναι το δικό μας, το εθνικό πρόγραμμα 21-27 του ΕΣΠΑ, το πρώτο πρόγραμμα που έλαβε έγκριση από τις Ευρωπαϊκές Αρχές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα και το πρώτο πρόγραμμα που θα μπορέσει να αντλήσει πόρους από τη νέα προγραμματική περίοδο για να τη συνδυάσει μαζί με το Ταμείο Ανάκαμψη σε μια προσπάθεια να μεγιστοποιήσουμε τα ωφέλη για την ελληνική οικονομία και τον ελληνικό λαό. Και βεβαίως
για να δείξω πώς τέτοιες συναντήσεις δεν είναι απλώς για να γίνονται, αλλά έχουν ουσία. Και για να συμπληρώσω σε αυτό που είπε επίσης ο κύριος Επίτροπος, θέλω να θυμίσω στον κύριο Πρόεδρο, τον κύριο Σαββάκη, ότι σε συνάντηση στο ΣΒΕ, όταν πρωτοεπισκέφθηκα το ΣΒΕ στα νέα του γραφεία, μου ετέθη το θέμα της μαθητείας για τη βιομηχανία, από εσάς κύριε Πρόεδρε και ορισμένους από τα μέλη σας, τον κύριο Μιλωνά θυμάμαι, μάλλον ο κύριος Μιλωνάς το είχε πει στη συζήτηση, πρόγραμμα το οποίο εντάξαμε στο Ταμείο Ανάκαμψης, ακριβώς για να μπορέσουμε να παράξουμε αυτό το εργατικό δυναμικό με αυτές τις δεξιότητες και την εμπειρία την οποία χρειαζόμαστε για την Ελλάδα που ονειρευόμαστε στο μέλλον. Άρα δεν μιλάτε σε ό,τι μη ακουόντων, ούτε κάνουμε παράλληλους μονολόγους. Συζητάμε, ανταλλάσσουμε απόψεις, παίρνουμε ιδέες και αυτά τα οποία μπορούν να γίνουν, γίνονται. Να σας πω ότι προσπαθούμε. Δεν λέω ότι δεν κάνουμε λάθη, αλλά όλη η κυβέρνηση, δεν λέω μόνο εγώ προς Θεού, όλη η κυβέρνηση, ο καθένας στο ρόλο του, βλέπω τον συνάδελφό μου τον Νίκο Λονταγαρά εδώ, εξαιρετικά αποτελεσματικός, τους συναδέλφους βουλευτές, βλέπω τον κύριο Κούβελα, ευρωβουλευτές και ας καλωσορίζω. Όλοι μαζί εργαζόμαστε για να κάνουμε το καλύτερο δυνατό σε μια δύσκολη συγκυρία. Όμως, επειδή συχνά μας αρέσει και λίγο να μεμψημυρούμε, παρασυρώμενοι από το κλίμα κυρίως των μέσων, πριν πω τα προβλήματα που σίγουρα υπάρχουν και θα μου τα θέσετε προφανώς στη συζήτηση, να πω λίγο τα καλά νέα, να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Γιατί αν βλέπουμε μόνο τα κακά, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, και το πρώτο που ακούει ο Υπουργός είναι τι μέτρα θα πάρει την ενέργεια, αν ξεκινάμε έτσι, δεν ξεκινάμε καλά. Δεν ξεκινάμε καλά. Γιατί δείχνουμε ότι κάπου δεν επιβραβεύουμε και δεν έχουμε και πλήρη συνέστηση. Λοιπόν, η Ελλάδα είχε το δεύτερο τρίμηνο του 2021 ανάπτυξη 16,2%. Θα μπορούσε κάποιος να αντιτείνει σε αυτό, εντάξει, 16,2% με το 2020, όπου ήταν μια χρονιά πανδημίας και καραντίνας. Υπενθυμίζω μόνο για λόγους δικαιοσύνης ότι και το 2021 ήταν της πανδημίας. Την εστία και τον τουρισμό την ανοίξαμε 15 Μαΐου και το λιανικό εμπόριο 30 Απριλίου. Δεν ήταν σύγκριση εξαμήνου χωρίς πανδημία το 2021 με πανδημία το 2020. Ήταν δύο τρίμηνα με πανδημία και δύο εξάμηνα με πανδημία. Απλώς το δεύτερο εξάμηνο έχει σύν 7% από το πρώτο. Αλλά αυτό που έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία να λέμε, γιατί δεν είναι επιτυχία του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Άδωνη Γεωργιάδη, της κυβερνήσεως προφανώς του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι επιτυχία του ελληνικού λαού. Είναι επιτυχία δική σας πρωτίστως. Ποιο πράγμα? Το δεύτερο τρίμηνο του 2021, σε απόλυτους αριθμούς, το ΑΕΠ της Ελλάδος ήταν 85 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω από το ΑΕΠ της Ελλάδος το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, πριν την πανδημία δηλαδή. Και αυτό από μόνο του είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό. Συγκρινόμενο ένα τρίμηνο με πανδημία και περιορισμούς στην κατανάλωση, στην κίνηση, στον τουρισμό, με ένα τρίμηνο χωρίς κανένα περιορισμό, το πρώτο πήγε καλύτερα. Αυτό κανείς δεν το περίμενε και είναι σίγουρα αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς. Άλλωστε, τα καλά νέα δεν σταματούν να έρχονται υπομορφή βροχής. Χθες βράδυ, το ΤΑΙΠΕΔ, με επιτυχία ολοκλήρωση και με μια εξαιρετικά υψηλή προσφορά, την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΕ υποδομών, όπου, αγαπητέ κύριε Επίτροπε, μια ευρωπαϊκή χώρα, μια εταιρεία, δηλαδή μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, την Ιταλία, κατάφερε να κάνει μια προσφορά που την οδηγεί στην ιδιοκτησία της ΔΕΠΑ υποδομών και σε διεύρυνση των Ιταλικών επενδύσεων στην ελληνική οικονομία. Πριν από λίγο είχαμε την ανακοίνωση της συγκλονιστικής επιτυχίας από πλευράς τιμήματος 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά και από πλευράς ουσίας λόγω του κύριους εταιρείας που μπαίνει ως μειοψηφικός εταίρος στο μετοχικό κεφάλαιο του ΔΔΕ. Κρίσιμο εδώ, κάνω μια παρένθεση, για τον τομέα της ενέργειας που συζητάμε και τη βιομηχανία. Διότι, αγαπητέ κύριε Μιλωνά, το λέω γιατί την ενέργεια μου τη λέτε συνεχώς εσείς, πώς θα μπορέσεις να παράγεις αυτή την ενέργεια που χρειάζεσαι, το κόστος που χρειάζεσαι για να χρησιμοποιήσεις όλες τις τεχνολογίες που σήμερα σου παρέχει η επιστήμη και η τεχνολογία, αν δεν έχεις ένα δίκτυο που μπορεί να το σηκώσει? Και πώς θα έχεις ένα τέτοιο δίκτυο, αν δεν έχεις τα κεφάλαια, βρέθηκαν τώρα με το τίμημα και την τεχνογνωσία βρέθηκε τώρα με τον εταίρο? Άρα η κυβέρνηση προχωράει με τον σωστό βηματισμό. Θα προχωρήσουμε στην ανανέωση του δικτύου του ΔΔΕ ώστε να μπορεί να αντέξει πολύ μεγαλύτερες επενδύσεις πάνω στον τομέα της ενέργειας και φυσικά και στη δυνατότητα να χρησιμοποιεί η ίδια βιομηχανία το δικό της παραγόμενο ρεύμα για τις δικές της ανάγκες
και έτσι θα προχωρήσουμε πολύ γρήγορα στη μεταστροφή του ενεργειακού μοντέλου και στην αντιμετώπιση προβλημάτων που σίγουρα έχουμε. Οφείλω να πω εδώ λοιπόν ότι θα πρέπει να σας συγχαρώ, γιατί και εσάς όπως και όλο τον βιομηχανικό και βιοτεχνικό και παραγωγικό κόσμο της χώρας, ο Αύγουστος του 2021 στο δίκτυο PMI ήταν η καλύτερη μας επίδοση όλων των εποχών, ο υψηλότερος δείκτης μεταποιητικής δραστηριότητας από τότε που μετράμε τον δείκτη αυτόν στην Ελλάδα, και όσο αφορά τις εξαγωγές, είχαμε την μεγαλύτερη επίδοση εξαγωγική και σε επίπεδο όγκου και σε επίπεδο τζίρου, πάλι από τότε που μετράμε αυτό το δίκτυο. Αυτή είναι μια συλλογική και δική σας επιτυχία. Άρα, ξεκινάμε, αγαπητέ Πρόεδρε, λέγοντας πάμε πάρα πολύ καλά. Πάμε εξαιρετικά καλά. Και σίγουρα κάτι έχει κάνει και η κυβέρνηση για να πηγαίνουμε καλά. Δεν είμαστε παραστικοί. Κάτι κάνουμε κι εμείς εκεί που πάμε κάθε μέρα στα γραφεία μας. Έτσι δεν είναι? Άρα τα λέμε και τα καλά. Μην λέμε μόνο την κρίνια. Γιατί είναι εγώ λίγο βαρεθεί. Διότι ξέρετε, μου έτυχε και το εξής. Βγαίνει ο δείκτης Ελστάτ, που είναι μια δικαίως και προσωπική, αν θέλετε, και την επόμενη μέρα περίμενα να με ρωτήσουν οι δημοσιογράφοι την Ελστάτ και με ρωτάγανε πάλι για την ακρίβεια. Δεν την υποτιμώ, θα έρθω αμέσως. Αλλά πρέπει να λέμε και το καλό. Τώρα, η κυβέρνησή μας αντιμετώπισε μια σειρά κρίσεων. Αντιμετώπισε την κρίση τη μεταναστευτική, με τον Εύρο, και τη χειρίζεται μέχρι και σήμερα με τον τρόπο που πρέπει. Προστατεύουμε τα ευρωπαϊκά σύνορα, κύριε Επίτροπε. Και αυτό πρέπει να λέγεται στην Ευρώπη. Η Ελλάδα μας προστατεύει τα ευρωπαϊκά σύνορα. Και αυτό δεν είναι εύκολο. Αντιμετωπίσαμε την κρίση της πανδημίας και τα πήγαμε πολύ καλύτερα από ό,τι περισσότεροι ανέμεναν ότι θα πήγαινε η Ελλάδα μέσα σε αυτή την πολύ μεγάλη κρίση. Και αναφέραμε στην πανδημία τόσο στο υγειονομικό της σκέλος, όσο και στο οικονομικό της σκέλος. Προφανώς, όπως το είπα πριν, με εξαιρετική βοήθεια από τις ευρωπαϊκές αρχές. Και τώρα έχουμε μπροστά μας μια νέα κρίση. Την κρίση του εισαγόμενου πληθωρισμού. Που θα δούμε πόσο θα διαρκέσει. Ακόμα αυτό είναι μια συζήτηση μεταξύ των οικονομολόγων, αλλά μην το κρύβουμε. Πράγματι, διεθνώς υπάρχει αυτή ένα φαινόμενο σχεδόν πρωτοφανές. Χθες ήμουν με έναν εφοπλιστή που μου ανακοίνωσε στο γραφείο μου ότι κλείσανε το μεγαλύτερο συμβόλαιο της ιστορίας τους. Ναύλα, πλοίο, κοντέινερ. Που τον νίκιασαν πέρσι 8.000 δολάρια την ημέρα, τον νίκιασαν κλειστό συμβόλαιο για 2 μήνες 200.000 δολάρια την ημέρα. Για κάτε με το μυαλό τον υπολογισμό, ποσοστιαία είναι το 8.000 με 200.000, για να δείτε τη διαφορά στο κόστος μόνο των ναύλων. Αυτό φυσικά δεν είναι μόνο στα ναύλα, είναι στις πρώτες ύλες, είναι προφανώς στην ενέργεια και ούτω καθεξής. Πόσο θα κρατήσει? Προφήτης δεν είμαι. Και γενικώς, οι προφητείες είναι κακό πράγμα στη ζωή. Μπορώ να σας πω τι περίπου λένε οι θεσμοί, οι οικονομικοί που έχουμε για να μας συμβουλεύουν. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Τράπεζα της Ελλάδος, το ΚΕΠΕ, σε εμάς το Υπουργείο Ανάπτυξης κλπ. Λένε ότι το φαινόμενο θα είναι παροδικό. Έχει μια λογική. Όταν τραβάς ένα ελαττήριο, ποτέ δεν μπορεί να γυρίσει αυτόματα στη θέση ισορροπίας. Θα πρέπει να κάνει μια ταλάντωση, να εκτονώσει την ενέργεια που έχει προσθέσει στο σύστημα, σε ό,τι βρει ξανά την νέα ισορροπία. Πέρσι, μια και μιλάμε για την ενέργεια, ξυπνήσαμε μια μέρα, αν θυμάστε, που το πετρέλαιο είχε 0 δολάρια το βαρέλι. 0. Και το μόνο που χρειάζεται να έχει είναι χώρο να το αποθηκεύσει για να μπορεί να το πουλήσει αργότερα πολύ ακριβότερα. Σήμερα έχει 90 δολάρια. Προφανώς, όταν κάτι έχει πάει στο 0, έχει τραβήξει το ελαττήριο σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Όταν απελευθερωθεί αυτό το ελαττήριο, θα πρέπει να κάνει μια πολύ μεγαλύτερη ταλάντωση, απλή φυσική. Αυτό σίγουρα συμβαίνει και στην παγκόσμια οικονομία. Ο Πρωθυπουργός αύριο θα ανακοινώσει την ομιλία του μια σειρά μέτρων, κυρίως για την προστασία του μεσαίου εισοδήματος αλλά και της βιομηχανίας από την κρίση που αυτός ο εισαγόμενος πληθωρισμός προφανώς θα μπορούσε να φέρει ως ανάχωμα στην εκρηκτική οικονομική ανάπτυξη που παρουσιάζει η Ελλάδα όλο αυτό το τελευταίο διάστημα. Και να είστε βέβαιοι ότι όπως χειριστήκαμε μέχρι τώρα με υπευθυνότητα και σοφροσύνη και σύνεση τους οικονομικούς μας πόρους μέσα στις διάφορες κρίσεις που διανύσαμε, το ίδιο θα κάνουμε και σε αυτή την κρίση του εισαγωμένου πληθωρισμού. Δεν θα αφήσουμε ούτε τα ελληνικά νοικοκυριά να καταστραφούν, αλλά ούτε πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε ιδεολογίες και εργαλεία που θα μου επιτρέψετε να πω όχι απλώς είναι αποτυχημένα, αλλά φέρνουν μεγαλύτερη ζημιά από ότι θα μπορούσε να φέρει οποιοδήποτε άλλο οικονομικό μέτρο. Και αναφέρομαι σε μέτρα τύπου πλαφών σε αγαθά,
την ώρα που έχουμε αύξηση των παγκοσμίων τιμών. Θα ήταν απλά καταστροφικά. Δύσκολο να καταλάβουν αυτά στην αντιπολίτευση λόγω ιδεολειψίας, αλλά εσείς που καταλαβαίνετε από λεφτά, καταλαβαίνετε πολύ καλά τι εννοώ. Ως προς το Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας. Ήδη ξεκίνησε τη λειτουργία του, ήδη ομάδες εργασίας δουλεύουν. Σε διάμεσες αρχές του έτους να κάνουμε την επόμενή μας ενολομελία συνεδρίαση για να παρουσιάσουμε τον κοινό τόπο στον οποίο έχουμε φτάσει. Να πω όμως ότι επίσης μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψης έχουμε βάλει αρκετά χρήματα για τη βιομηχανία. Και για το 4.0, την Επανάσταση 4.0, αλλά και για τα βιομηχανικά πάρκα. Για τη δημιουργία νέων βιομηχανικών πάρκων, αλλά για την θεσμοθέτηση και λύση προβλημάτων ατύπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων. Μπορώ να σας πω ότι ήδη είμαι σε συνεργασία με τον κύριο Περιφερειάκη, τον κύριο Τζικώστα και τον κύριο Ταγαρά. Είχαμε και μια συζήτηση με τον κύριο Πρωθυπουργό για αυτό το θέμα πριν από μερικές μέρες. Για την άτυπη βιομηχανική συγκέντρωση του Καλοχωρίου, που επιτέλους πρέπει να μπει σε μια τάξη και θα πρέπει επιτέλους να δώσουμε στις βιομηχανίες μας τους κατάλληλους χώρους και τις κατάλληλες υποδομές για να μπορέσουν να γίνουν πραγματικά ανταγωνιστικές και να ξεφύγουμε από αγκυλώσεις και σφάλματα του παρελθόντος. Πράγμα που θα κάνουμε και ήδη μελετητικό γραφείο έχει ξεκινήσει με εντολή δική μου από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας να εκπονεί τη σχετική μελέτη για το ποια είναι τα βήματα και πώς θα κατανεμηθούν οι πόροι για να μπορέσουμε γρήγορα να λύσουμε και αυτό το θέμα του ταλανίδι στη Θεσσαλονίκη. Και μέχρι τον Οκτώβριο θα έχει βγει σε δημόσια διαβούλευση ο νέος νόμος για τα βιομηχανικά πάρκα, έτσι να μπορέσουμε να απορροφήσουμε, κύριε Επίτροπε, γρήγορα τα χρήματα που γι' αυτό έχουμε προβλέψει στο Ταμείο Ανάκαμψης. Και να πω εδώ ότι δεν είναι μόνο ότι το Ταμείο Ανάκαμψης έδωσε προκαταβολές σε 16 κράτη-μέλη, όπως είπατε. Εμείς στο Υπουργείο Ανάπτυξης έχουμε ήδη ξοδέψει και τα πρώτα 100 εκατομμύρια. Και τα έχουμε ξοδέψει ακριβώς σε ορισμένα από τα ερευνητικά κέντρα που προηγουμένως αναφέρατε. Ένα μεγάλο πρόγραμμα στο Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το Υπουργείο μας είναι το ΕΚΕΤΑ και τα νέα του κτίρια και οι νέες του υποδομές. Ένα κέντρο που ιδιαίτερα υποστηρίζουμε και πιστεύουμε ότι μπορεί να φέρει μεγάλη πρόοδο όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Ελλάδα ευρύτερα και φυσικά και πολλά άλλα ερευνητικά κέντρα. Και βλέπω μπροστά μου τον κύριο Ευθυμιάδη, ο οποίος μπορεί να σας διαβεβαιώσει ότι η συνεργασία μας μαζί του για την υλοποίηση του Θέσιν Τεκ ήταν από την αρχή με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Πιστεύω με πρωτοφανή ταχύτητα για το ελληνικό κράτος, διότι πρέπει να λύσουμε γραφειοκρατικές διαδικασίες που κατά το παρελθόν θα μπορούσαν να πάρουν χρόνια και λύθηκαν σε μερικές εβδομάδες. Και είμαστε εδώ τώρα αναμένοντας και την ιδιωτική συμμετοχή για να πάμε στο επόμενο βήμα και να το δούμε να ξεκινάει να αλληλοποιείται πολύ γρηγορότερα από ό,τι και οι πιο αισιόδοξοι προέβλεπαν όταν το είχε πρωτοαναγγείλει ο κ. Πρωθυπουργός στην πρώτη ομιλία Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 2019. Άρα έχουμε όρεξη, έχουμε πιστεύω εργατικότητα, πρέπει να μας το αναγνωρίσετε αυτό. Λάθη θα γίνουνε, δεν μπορεί να μην γίνουν λάθη, αλλά πάντως πράγματα γίνονται. Γίνονται κάθε μέρα καινούργια πράγματα για τα οποία είμαστε υπερήφανοι. Θα κλείσω, μια και είδα εδώ και τις φούλες μου από την Amazon που μπήκαν προηγουμένως, με μία αναφορά στον συνάδελφο τον Κυριάκο τον Πιερακάκη. Αγαπητέ Κυριάκο, εμάς τα χνότα μας είχαν ταιριάξει πολύ πριν βρεθούμε στην ίδια κυβέρνηση. Είναι γνωστό αυτό. Οι φιλίες δεν κρύβονται. Είμαι από αυτούς που πάντα πίστευα ότι η Ελλάδα χρειάζεται στις κυβερνήσεις δημιουργικούς και εργατικούς ανθρώπους. Πράγματι, αυτό το οποίο έχει επιτευχθεί στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης στην Ελλάδα αυτό το τελευταίο 1,5 χρόνο είναι πρωτοφανές. Παλιά πηγαίναμε σε ξένες χώρες και βλέπαμε την πρόοδο, κυρίως στο βορρά της Ευρώπης. Και λέγαμε γιατί αυτό να μην μπορεί να γίνει στην Ελλάδα και πλέον δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από καμία ευρωπαϊκή χώρα. Και αυτό είναι μεγάλη κατάκτηση για μια χώρα σαν την Ελλάδα. Δεν είναι όμως μόνο η ευκολία του πολίτου στο οποίο συμβάλλει η ψηφιακή διακυβέρνηση. Η ψηφιακή διακυβέρνηση είναι κομβικό εργαλείο ανάπτυξης. Γλιτώνει εργατοώρες, μειώνει εν της πράγμασε τη γραφειοκρατία, κάνει τη χώρα φιλικότερη στο επιχειρήν. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προσελκύσει πάρα πολλές επενδύσεις. Μαζί δουλεύουμε πολλά σχέδια με τον Κυριάκο, θα παρουσιάσουμε και πολλά νέα. Τα δύο Υπουργεία είναι σε εξαιρετικά καλή συνεργασία για να πετύχουμε το όραμα του να δώσουμε στους συμπολίτες μας ένα καλύτερο μέλλον. Γιατί τελικά αυτός είναι ο λόγος τον οποίο εκλεγόμαστε. Να προσφέρουμε στους συμπολίτες μας ένα καλύτερο μέλλον. Καλό είναι το τηλεοπτικό σόου και η τσακωμή και τα παράθυρα. Εμένα μου αρέσουν, δεν μπορώ να πω να μην είμαι ψεύτης. Τα ευχαριστιέμαι. Όμως. Αυτά είναι μόνο για την ευχαρίστηση. Η ουσία της πολιτικής είναι να έχεις αποτέλεσμα,
να αναλαμβάνεις μια αποστολή, να την τελειώνεις, να λες θα γίνει το ελληνικό και να γίνεται, να λες θα γίνει τα ναυπηγεία του Καραμαγκά και να γίνεται, να λες θα γίνει η Έλβο και να γίνεται, να λες θα γίνει η ΔΕΠΑ υποδομών και να γίνεται, να λες να γίνει η ΔΕΔΙΕ και να γίνεται, να λες να γίνει η Εγνατία και να γίνεται, να λες να γίνει το ΔΕΣΙΝΤΕ και να γίνεται, να λες να γίνει επένδυση Microsoft και να γίνεται, να λες να γίνει επένδυση Pfizer και να γίνεται, να λες να γίνεται και να γίνεται και να γίνεται, γιατί αυτό είναι πολιτική και αυτό κάνουμε. Και μία τελευταία αναφορά στην κυρία Αθηνά Χατζηπέτρου και στην Αναπτυξιακή Τράπεζα. Για να δείτε πώς μπορεί, κύριε Επίτροπε, οι ευρωπαϊκοί πόροι να έχουν ορθή χρήση και πώς μπορεί η Ελλάδα να αποτελεί επιτέλους παράδειγμα προς μίμηση και όχι παράδειγμα προς αποφυγή. Όταν ξεκίνησε η κρίση πανδημίας, η Αναπτυξιακή Τράπεζα ήταν περίπου άγνωστη στο ευρύ κοινό. Υπήρχε από την εποχή του Τέμπε, άλλαξε ονομασίες και μορφές κατά τη διάρκεια των ετών, αλλά έντονα, ζωντανά, στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας δεν είχε καταφέρει να μπει. Όταν ξεκίνησε η πανδημία, αποφασίσαμε να βγάλουμε το πρώτο μας πρόγραμμα, το ΤΕΠΗΧ, για να στηρίξουμε άμεσα τις επιχειρήσεις, που ακόμα ήταν και ψυχολογικό μόνο το θέμα, όχι μόνο καθαρεύστο, ότι να δούμε τι γίνεται και αν θα βρούμε το κράτος δίπλα μας να μας βοηθήσει. Το βγάλαμε σχεδόν αμέσως, σε λιγότερο από 30 μέρες. Ανακοινώσαμε ότι θα βγάλουμε το πρώτο μας εγκυοδοτικό πρόγραμμα, για το οποίο πρέπει να σας πω, όταν είχα και τη σχετική ζήτηση τότε με την κυρία Βεστάκερ, την άλλη αντιπρόεδρο, ότι και εκείνη είχε εντυπωσιαστεί και όλη η ευρωπαϊκή θεσμή, γιατί η Ελλάδα κατάφερε να βγάλει το εγκυοδοτικό της πρόγραμμα μέσα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας γρηγορότερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Όταν εμείς τελειώναμε τον δεύτερο κύκλο του εγκυοδοτικού δανείου της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τα δεύτερα 3,5 δισεκατομμύρια δηλαδή, πολλές ευρωπαϊκές χώρες ξεκίναγαν τον πρώτο τους κύκλο. Τόσο πιο γρήγοροι ήμασταν. Και αυτό, να ξέρετε, είχε πολύ μεγάλη σημασία για να στηριχθούν οι επιχειρήσεις στην κρισιμότητα της φάση και κυρίως για να απορροφήσουμε πολύ μεγάλη ταχύτητα τους ευρωπαϊκούς πόρους, όπου, όπως ξέρετε, βρεθήκαμε από την 21η στην πρώτη θέση μέσα σε 1,5 χρόνο. Σε απορρόφηση εννοώ. Όλα αυτά λοιπόν αποτέλεσμα οράματος, δουλειάς, σχεδιασμού, ενός Πρωθυπουργού που είναι από πάνω σε κάθε πρόβλημα που υπάρχει και παρεμβαίνει για να δώσει λύση εφόσον χρειαστεί άμεσα, γιατί το πρώτο που έχουμε κάνει, την γραφειοκρατία την έχουμε καταργήσει ενδοκυβερνητικά και να παίρνουμε τις αποφάσεις γρήγορα. Και πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο έχουμε κάνει στο μέτρο που μπορούμε το καθήκον μας στον ελληνικό λαό και για τον λόγο τον οποίο μας εξέλεξε σε 7 Ιουλίου του 2019. Θα είμαστε λοιπόν εδώ και θα ακούσω και τις προτάσεις, κύριε Πρόεδρε. Ασφαλώς αγωνία υπάρχει, αλλά εγώ θα διακινδυνεύσω μια πρόβλεψη. Θα έχει κάποια παροδικά χαρακτηριστικά αυτό το κύμα, διότι δεν είναι λογικό οτιδήποτε άλλο. Ως προς τα ανάβλα είναι προφανές ότι υπάρχει ένα παγκόσμιο μποτιλιάρισμα λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας στην Κίνα, αλλά και σε άλλα λιμάνια του πλανήτη, που όταν θα τα μέτρα αρθούν, θα επανέλθει σταδιακά η κυκλοφορία στην κανονική της ταχύτητα. Και όσον αφορά τις πρώτες ύλες, είχαμε το ταυτόχρονο άνοιγμα όλων των οικονομιών του πλανήτη. Άρα ταυτόχρονη τεράστια ζήτηση όλων των πρώτων υλών. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για την ενέργεια είναι λίγο πιο δύσκολο να κάνεις πρόβλεψη, αλλά οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η αλλαγή του ενεργειακού μείγματος, όπως το έχει αποφασίσει η κυβέρνηση, θα επιταχυνθεί τώρα μετά την επένδυση στο ΔΕΔΙΕ που σας είπα, και άρα και εκεί θα μπορούμε σε ορατό μέλλον να έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Θα κλείσω μόνο λέγοντας, γιατί συχνά το ακούω και από δημοσιογράφους, το διαβάζω στο διαδίκτυο, για την ενέργεια, την κριτική ότι κλείσαμε το λιγνίτι γρηγορότερα από τους άλλους και ότι αυτό μας έχει οδηγήσει σήμερα στην άνοδο της τιμής ενέργειας στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα από αυτό. Με την άνοδο της τιμής των ρήπων CO2 από τα 22 στα 63 ευρώ, το να καίς λιγνίτη είναι οικονομικά καταστροφικό. Εάν έχεις παραγωγή ρεύματος αποκλειστικά από λιγνίτη, θα έχεις το τετραπλάσιο ρεύμα από ό,τι έχεις σήμερα. Όποιος ισχυρίζεται ότι ο λιγνίτης και η μη εκτεταμένη χρήση είναι το πρόβλημα της τιμής ενέργειας στην Ελλάδα, πραγματικά δεν έχει ιδέα του τι γίνεται. Είναι προφανές ότι η άνοδος της τιμής, ενώ ως προς τις τιμές τις τελικές τώρα,
συνδέεται με τη διεθνή συγκυρία, αλλά για να μην φανεί το κρύβο, είναι και προφανώς διαχρονικά και σε ευνοϊκή συγκυρία η Ελλάδα δεν έχει καταφέρει να είναι ακόμα ανταγωνιστική στην τιμή του ρεύματος. Και αυτό θα λύσουμε με τις επενδύσεις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην αλλαγή του ενεργειακού μας μείγματος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορείτε να αποκαλύψετε κάποιες από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού αύριο, αλλά σε κάθε περίπτωση θα μπορούσατε να μας δώσετε ένα προμήνυμα. Να καλέσω στο βήμα τον κύριο Πιερακάκη. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω καταρχήν ανταποδίδοντας όσα είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, λέγοντας ότι θα ήθελα πάρα πολλές ομιλίες για να πω όλα τα καλά που πιστεύω για αυτόν, για το περιεχόμενο της δουλειάς του σε κάθε υπουργείο από το οποίο πέρασε, αλλά κυρίως για το περιεχόμενο του χαρακτήρα του. Ξεκινώ από αυτό που είπε ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Σχοινάς, πριν για το ψηφιακό κράτος, γιατί ο Άδωνης Γεωργιάδης κάλυψε πάρα πολύ όλο το κομμάτι του οικονομικού ορίζοντα. Και να σταθώ σε αυτό το οποίο είπατε, κύριε Σχοινά, ότι το ψηφιακό κράτος είναι το μεγάλο στοίχημα της εποχής μας. Το ίδιο και η ψηφιακή οικονομία. Νομίζω ότι είναι απολύτως έτσι. Και ακριβώς αυτό πίστευε η ελληνική κυβέρνηση από το 2019. Αυτό ήταν το όραμα του Πρωθυπουργού. Όραμα το οποίο θεμελιώθηκε, όπως λέει και ο ίδιος, από την υπουργική του θητεία, όταν ήταν υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε σχέση με μια υστέρηση η οποία υπήρχε στη χώρα μας, υστέρηση η οποία καταγραφόταν σε πάρα πολλά πράγματα. Καταρχήν στην εμπειρία σας, στην εμπειρία μας, στην αλληλεπίδραση με κάθε κρατική υπηρεσία, στην περιττή γραφειοκρατία, αλλά και σε πολλούς δείκτες. Και αυτό το οποίο είπε ο Άδωνης πριν είναι πάρα πολύ σωστό. Η ψηφιακή οικονομία και το ψηφιακό κράτος δεν είναι μόνο διευκόλυνση, είναι και οικονομική ανάπτυξη. Και υπήρχε μία μελέτη, 2006-2007, αν δεν κάνω λάθος, δεν είχε επαναληφθεί από τον ΟΣΑ, που μέτρησε τότε, στο τότε ελληνικό ΑΕΠ, που ήταν πολύ μεγάλο, πολύ μεγαλύτερο από ό,τι προέκυψε μετά με την οικονομική κρίση, το κόστος της γραφειοκρατίας στην οικονομική ανάπτυξη. Διοικητικά βάρη. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα στον ΟΣΑ. 6,8% τότε. Η αντανάκλαση αυτού ήταν η έλλειψη συγκεκριμένων ψηφιακών τεχνολογιών και ψηφιακών λύσεων στο ελληνικό δημόσιο και στην ελληνική οικονομία ευρύτερα. Και ακριβώς αυτό επιδιώξαμε να θεραπεύσουμε φτιάχνοντας αυτό το νέο Υπουργείο. Ένα σχέδιο το οποίο ήταν πάρα πολύ ενδελεχές, ξεκίνησε, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, πολύ πριν από τις εκλογές του 2019, το οποίο πολλοί αντιμετώπισαν με σκεπτικισμό, ότι δεν ήταν εφικτό κάτι τέτοιο να πετύχει στην Ελλάδα, και να που πέτυχε. Γιατί υπήρχε σχέδιο, ομάδα, όραμα, βούληση, πάταγε πάνω στις τεράστιες δυνατότητες των Ελλήνων μηχανικών, των ελληνικών εταιριών, αλλά τολμώ να πω και του ίδιου του δημοσίου και των ίδιων των ανθρώπων της πληροφορικής μέσα στο ελληνικό δημόσιο. Απλώς συγκεντρώθηκαν όλες οι κατάλληλες δυνάμεις και αυτό το Υπουργείο ενδύθηκε με τις κατάλληλες νομοθετικές και διοικητικές αρμοδιότητες και κατάφερε να τις εφαρμόσει σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Φυσικά, μετά είχαμε φτιάξει το σχέδιο και στις αρχές του 2020 ήρθε ο COVID-19. Υπάρχει ένα ρητό του Mike Tyson, όλοι έχουν ένα πλάνο μέχρι να φάνε την πρώτη μπουνιά. Αυτό και συνέβη. Και πολύ απλά αυτό το οποίο ελήφθη ως απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης ήταν να χρησιμοποιήσουμε την υφιστάμενη στρατηγική και να τη μετατρέψουμε και σε στρατηγική καταπολέμησης του ιού. Γιατί ξέραμε ότι κάθε διαδικασία που ψηφιοποιούμε στην πραγματικότητα είναι και μείον μία αλληλεπίδραση με το ελληνικό δημόσιο. Διδάσκουν πολλοί σε σχολές διακυβέρνησης ότι υπάρχουν εκθετικά φαινόμενα, πράγματα τα οποία γίνονται εντελώς ξαφνικά και απογειώνονται. Τα νούμερα εδώ μιλάνε μόνα τους. Μπορούμε να μετρήσουμε, γιατί αυτή είναι και η δουλειά της ψηφιακής πολιτικής, πόσες ήταν οι ψηφιακές συναλλαγές στο δημόσιο το 2018. Πόσες ήταν το 19, πόσες ήταν το 20, πόσες το 21. 2018, 8,8 εκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές. Δηλαδή 8,8 εκατομμύρια επισκέψεις που δεν έγιναν. 2019, 34 εκατομμύρια. Περισσότερες στο δεύτερο εξάμηνο. 2020, 94 εκατομμύρια. 2021, πρώτο εξάμηνο, 150 εκατομμύρια. Άρα περιμένουμε πάνω από 300 εκατομμύρια. Αυτή είναι μια κλασική εκθετική καμπύλη στα μαθηματικά. Αυτό είναι συνάρτηση και της ζήτησης, πανδημία. Έπρεπε το κράτος να συνεχίσει να λειτουργεί όπως και οι επιχειρήσεις θα συνέχισαν να λειτουργούν και το κατάφερε. Αλλά κυρίως είναι
συνάρτηση της προσφοράς. Gov.gr. Αν θέλετε, αυτή είναι η μεγάλη μεταρρύθμιση σε αυτό το τομέα. 501 υπηρεσίες το Μάρτιο του 2020. Λίγο κάτω από 1.300 σήμερα. Δεν αναφέρω τον ακριβή αριθμό γιατί συνεχώς τον κάνω λάθος, γιατί προστίθεται όλο ένα και κάθε μία. Κάθε μέρα και μερικές μέρα με την ημέρα. Ο στόχος είναι όλο το δημόσιο να περάσει εκεί. Ο ιδρυτικός στόχος μας ήταν σε αυτό το Υπουργείο μέχρι το τέλος τετραετίας όλη η εξυπηρέτηση του πολίτη από το δημόσιο να περάσει στο κινητό τηλέφωνο. Και δεν περιμέναμε το τέλειο έργο, το τέλειο επικοδόμημα. Χτίσαμε μέρα με τη μέρα πάνω σε ό,τι βρήκαμε. Διασυνδέσαμε ό,τι βρήκαμε. Ξεκινήσαμε τον ιατρικό φάκελο ασθενούς μέσα στο καλοκαίρι, πάνω στα δεδομένα της συνταγογράφησης. Και όπως ανέφερε και ο Αντιπρόεδρος πριν, σε συνάρτηση με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, φροντίσαμε να χτίσουμε ένα μοντέλο ψηφιακό πάνω στον εθνικό εμβολιασμό, το Εθνικό Σύστημα Εμβολιασμού, που χαρακτηρίστηκε και από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως ένα μοντέλο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιτρέψτε μου να πω, πολλοί μας έχουν πει και ένα μοντέλο συνολικά για τον κόσμο. Είναι ένα σύστημα από το Α μέχρι το Ω ψηφιακό και ακριβώς αυτό είναι που επέτρεψε στον Πρωθυπουργό να έχει την πρωτοβουλία με το ψηφιακό πιστοποιητικό για τον COVID-19. Και έτσι αυτή είναι μια πρόταση που υιοθετήθηκε συνολικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό, αν θέλετε, δείχνει και το μέτρο των φιλοδοξιών μας. Και δεν θα μιλούσαμε με αυτούς τους όρους το 2019, μιλάμε τώρα. Το 2019 μιλούσαμε με τον πρώην πρόεδρο της Εστονίας, με Βρετανούς συνεργάτες μας και λέγαμε: πείτε μας πώς το κάνατε, να το κάνουμε κι εμείς. Δεν μπορούσαμε να αντιγράψουμε τα πάντα, αλλά, γιατί αυτά είναι λίγο σαν τις μεταμοσχεύσεις, πρέπει να υπάρχει πάντα η απαραίτητη συμβατότητα, αλλά μπορούσαμε να εμπνευστούμε. Τώρα αυξανόμενα λαμβάνουμε και email και τηλέφωνα που μας λένε: πείτε μας πώς το κάνατε. Και αυτό κάτι δείχνει. Αυτό δείχνει ότι βήμα-βήμα-βήμα απελευθερώνουμε το τεράστιο δυναμικό, όπως είπα και πριν, των Ελλήνων προγραμματιστών και το δυναμικό που υπάρχει στα πανεπιστήμια, στα ερευνητικά κέντρα. Όσα είπα ο Άδωνης πριν. Αυτό το δυναμικό περίμενε να απελευθερωθεί και χρειαζόταν, αν θέλετε, για να το πούμε με όρες πληροφορικής, το κατάλληλο software. Αυτό και υπάρχει και είναι κομμάτι και αποτέλεσμα της κυβερνητικής βούλησης. Εδώ φυσικά, ενώ χτίζεται αυτή η στρατηγική. Και πλέον έχουμε καλύψει μεγάλο κομμάτι αυτής της απόστασης. Τολμώ να πω ότι το έχουμε καλύψει σε ένα από τέσσερα σημεία. Συνολικά η ψηφιακή στρατηγική είναι τέσσερα πράγματα. Το πρώτο είναι το κράτος. Και εκεί υπάρχει μια έρευνα της Deloitte, που βγήκε πριν από λίγο καιρό, που δείχνει ακριβώς αυτό το οποίο υπόθηκε πριν, ότι η βελόνα κουνήθηκε. Ότι η απόσταση καλύφθηκε με το μέσο όρο. Δεν μας φτάνει. Μπορούμε πολύ καλύτερα. Υπάρχουν άλλα τρία. Υπάρχουν οι δεξιότητες που ανέφερε ο Αντιπρόεδρος. Το κομμάτι των ψηφιακών δεξιοτήτων είναι συνάρτηση ενός κόσμου που αλλάζει. Η ζωή των τριών φάσεων τελειώνει. Τρεις φάσεις σχηματικά: εκπαίδευση, εργασία, σύνταξη. Θα ζούμε περισσότερο, άρα θα επιμορφωνόμαστε περισσότερο. Και άρα θα μπαίνουμε και θα βγαίνουμε από την αγορά εργασίας. Και άρα η εκπαίδευση θα μετατοπιστεί στις δεξιότητες. Και ειδικά εκεί οι ψηφιακές δεξιότητες είναι στο επίκεντρο. Και πρέπει να μπορείς να αλλάζεις καριέρα. Και αυτό είναι κάτι που υπό το σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όλα τα υπουργεία, τα συναρμόδια, συνεργαζόμαστε για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε εκ νέου αυτό το σύστημα. Γιατί αυτό είναι ένα σύστημα που χρήζει αλλαγής. Εκεί λοιπόν είναι το δεύτερο κομμάτι. Το τρίτο κομμάτι είναι η ψηφιακή οικονομία. Και με το Υπουργείο Ανάπτυξης, με τον Άδωνη Γεωργιάδη, με τους συνεργάτες μας, σχεδιάζουμε και νομοθετική πρωτοβουλία για την ψηφιακή οικονομία στην Ελλάδα και τα απαραίτητα προγράμματα στήριξης τα οποία έχουμε εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψης για να μπορέσουμε συνολικά να κουνήσουμε τη βελόνα και εκεί. Να μπορέσουμε. Παράδειγμα, έργα κυβερνοασφάλειας ή έργα μηχανοργάνωσης να μπορέσουν να υιοθετηθούν όχι μόνο από τις μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και από τις μικρομεσαίες. Και αυτό να γίνει με κανόνες, να γίνει γρήγορα. Και τέλος, τηλεπικοινωνίες. Όπου εκεί πράγματι, αναφερθήκατε πριν στην απολιγνητοποίηση, η χώρα χρειάζεται και κάτι άλλο. Χρειάζεται αποχαλκοποίηση. Γιατί το σύστημα των τηλεπικοινωνιών έχει βασιστεί σε ένα παλιό, αν θέλετε, δίκτυο χαλκού. Πάνω στο οποίο πρέπει να μπορέσουμε να κάνουμε αλλαγές για να μετατοπιστεί η κατάσταση της χώρας μας, να περάσουμε στην οπτική ίνα, να περάσουμε στο ίντερνετ μέσω μικροδορυφόρων. Αυτό είναι το όραμα του Επιτρόπου Μπρετών. Θα είμαστε μία από τις πρώτες χώρες που θα επενδύσουν σε ένα νέο πανευρωπαϊκό σύστημα μικροδορυφόρων που θα έχει και τηλεπικοινωνιακές δυνατότητες. Θα επιτρέψουμε σε ιδιωτικές εταιρείες που παρέχουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες μέσω μικροδορυφόρων να εκπέμψουν στη χώρα μας φέτος, για να καλυφθεί όλο το κομμάτι της χώρας που δεν έχει πρόσβαση σε τηλεπικοινωνίες πολύ υψηλών ταχυτήτων και ταυτόχρονα θα κάνουμε μια σειρά επενδύσεων που θα μπορέσουν να επιτρέψουν αυτή η μετάβαση να γίνει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Είναι ευκολότερο να γίνει γρήγορα στις υπηρεσίες, στο software, γιατί είναι κώδικας, αλλά θα γίνει και στις υποδομές, γιατί είναι επιτακτική ανάγκη για να μπορέσουμε μέσω αυτής της στρατηγικής να απελευθερώσουμε και κάτι άλλο. Όχι μόνο το χαμένο χρόνο, όχι μόνο τις χαμένες εργατόρες,
αλλά και τις υποδομές εκείνες οι οποίες επιτρέπουν μεγάλη αύξηση στην παραγωγικότητα, να μπορέσουμε πραγματικά να μιλήσουμε για να κάνουμε τη χώρα μας προορισμό συνολικότερα εργασίας, ειδικά στην μετα-COVID εποχή. Εκεί πέρα είναι πολλές οι παρεμβάσεις. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι καταλυτικό. Πάνω από το 20% της ελληνικής πρότασης για το Ταμείο Ανάκαμψης αφορά ψηφιακά έργα, περίπου το 25%. Είναι περίπου 440 έργα τα οποία έχουν δημοσιευτεί στη βίβλο του ψηφιακού μετασχηματισμού, σε μια πολύ μεγάλη συνεργασία όλης της κυβέρνησης, όλων των Υπουργείων, αλλά και σε διάλογο με τους κοινωνικούς μας εταίρους. Και θα έλεγα ότι αυτό το σχέδιο, που είναι ένα σχέδιο της επόμενης τετραετίας, έχει μια ποιότητα να αλλάξει συνολικά, αν θέλετε, το πεπρωμένο της χώρας. Και εδώ επιτρέψτε μου μια προσωπική ιστορία, ότι όταν ξεκινούσαμε αυτό το ταξίδι με τους συνεργάτες μου, ακριβώς επειδή είχαμε τη διάσταση ενός σχεδίου Marshall εντός εισαγωγικών στο Ταμείο Ανάκαμψης, ένα κείμενο το οποίο διαβάσαμε όλοι ήταν το ιστορικό αρχείο του Κωνσταντίνου Καραμανλή και το τι είχε κάνει ως αρμόδιος Υπουργός Δημοσίων Έργων τη δεκαετία του 50 με το σχέδιο Marshall. Και πώς μέσα σε πάρα πολύ λίγα χρόνια ξαφνικά έγινε ακριβώς αυτό το πνεύμα το οποίο ανέφερε πριν ο Άδωνης Γεωργιάδης. Το είπαμε, έγινε. Το είπαμε, έγινε. Και ξαφνικά μέσα σε λίγα χρόνια είχαμε την Αθηνών Λαμίας, είχαμε την Αθηνών Κορίνθου, είχαμε τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιός και μια σειρά από άλλα έργα τα οποία σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έκαναν τη χώρα να αποκτήσει υποδομές μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας επιτρέπει να κάνουμε το ίδιο μερικές δεκαετίες μετά για τη δική μας γενιά και τη δική μας εποχή. Έχουμε κάθε δυνατότητα να το πετύχουμε. Έχουμε έναν Πρωθυπουργό που έχει σχέδιο και όραμα, έχει την ομάδα να το πετύχει. Και πάνω απ' όλα έχουμε τη βασική πρώτη ύλη, που δεν είναι μόνο η γεωγραφία της χώρας, είμαστε εμείς. Είστε εσείς, είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Ας απελευθερώσουμε λοιπόν τις δυνατότητες του. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Και μόλις ακυρώσατε την ερώτησή μου σχετικά με το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό και για την επόμενη μέρα, θα βρούμε κάτι άλλο. Να καλέσω στο βήμα τον κύριο Ρακούση και με πολύ ενδιαφέρον περιμένουμε να ακούσουμε την έτσι πρωτογενή εμπειρία που είχατε επενδύοντας στη Θεσσαλονίκη, γιατί στη Θεσσαλονίκη, τι αντιμετωπίσατε και με τη δική σας εμπειρία τι θα μπορούσε να κάνει παραπάνω η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα για να προσελκύσει ακόμα περισσότερες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας σαν τη δική σας. Με ενδιαφέρον περιμένουμε να σας ακούσουμε. Ωραίες ερωτήσεις, κύριε Πρόεδρε, και τις ακούω συχνά. Σαν παράδειγμα, λοιπόν, το είπαμε και έγινε. Να ξεκινήσω ευχαριστώντας για την πρόσκληση, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, κύριε Υπουργοί, κύριοι Ευρωβουλευτές, κύριοι Βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Ελπίζω στο μέλλον να γνωριστούμε καλύτερα μεταξύ μας όλοι. Είναι η πρώτη παρουσία μας σήμερα εδώ και θα προσπαθήσω να απαντήσω στα ερωτήματα που είπε ο κύριος Σαββάκης και να βοηθήσω λίγο τη συζήτηση από την πλευρά μιας εταιρείας που έρχεται σε ένα χώρο και προσπαθεί να προσφέρει, προσπαθώντας να δει πώς θα υπάρξουν και άλλα παραδείγματα. Οι ερωτήσεις λοιπόν είναι τι κάνετε στη Θεσσαλονίκη, τι ακριβώς είναι αυτό που κάνετε, τι δουλειά έχει το φάρμακο με την πληροφορική, πώς μπορούν άλλες εταιρείες να πάρουν παραδείγματα, τι είναι αυτό που σας παρακίνησε να επενδύσετε και τι μπορούν να ακολουθήσουν σαν παράδειγμα οι άλλοι. Να εξηγήσω τι είναι αυτό που κάνουμε. Είναι δύο πράγματα. Κατά σύμπτωση, η πρώτη επένδυση έφερε τη δεύτερη. Η πρώτη επένδυση είναι ένα ψηφιακό κέντρο καινοτομίας. Είναι δηλαδή ένα κέντρο όπου χρησιμοποιούνται ψηφιακές μέθοδοι, έτσι ώστε να βελτιωθεί η έρευνα και η ανάπτυξη της ίδιας εταιρείας από την κλινική φάση μέχρι τη φάση της διάγνωσης ασθενειών και να δημιουργηθούν διάφορες εφαρμογές και διάφορες μέθοδοι με τις οποίες μπορεί να βελτιωθεί η ζωή των ασθενών. Αυτά τα κάνει το κέντρο που έχουμε δημιουργήσει εδώ, τουλάχιστον έχει ξεκινήσει να τα κάνει. Αυτό το κέντρο έχει αυτή τη στιγμή 320 εργαζόμενους και πρόκειται να αυξηθούν. Υπάρχει 1,5 χρόνο στη Θεσσαλονίκη. Η επιτυχής λειτουργία αυτού έφερε τη δεύτερη επένδυση, η οποία είναι μια επένδυση εσωτερικών λειτουργιών της εταιρείας, δηλαδή οικονομικών, προσωπικού, προμηθειών, η οποία έχει αυτή τη στιγμή 170 άτομα και ανεβαίνει συνολικά, δηλαδή
Είμαστε 500 άτομα, έχουμε περίπου 500 άτομα στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή. Τι νομίζουμε ότι συνεισφέρει στην πόλη αυτή η επένδυση. Πρώτα-πρώτα θέσεις εργασίας και θέσεις εργασίας καλές σε ένα περιβάλλον όπως αυτό που περιγράφηκε πριν, ότι πρέπει να έχουμε από εδώ και πέρα σε επιχειρήσεις μας για να προχωρήσουμε στο μέλλον. Ενισχύει την επενδυτική προοπτική της χώρας, κυρίως γιατί έχει ένα εμβληματικό χαρακτήρα. Το όνομα της Pfizer από πίσω μπορεί να παρακινήσει και άλλες εταιρείες να έρθουν. Και κυρίως ενισχύει την επενδυτική προοπτική στην πόλη, γιατί η Pfizer της δίνει και μια διάσταση περιοχική, δηλαδή ευρύτερη των Βαλκανίων και όχι μόνο στην περιοχή της Ελλάδας, μιας και μπορούμε να προσελκύσουμε ταλέντα και από χώρες γύρω. Βέβαια, παρέλειψα να σας πω ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία έχουμε πάρει περίπου 11.000 βιογραφικά, άρα ταλέντα υπάρχουν και ψάχνουν δουλειά. Και το 15% περίπου από αυτούς που έχουμε προσλάβει είναι Έλληνες που γυρίζουν από το εξωτερικό, άρα υπάρχει και έντονο ενδιαφέρον Ελλήνων να επιστρέψουν πίσω εφόσον βρουν καλές συνθήκες εργασίας. Ποια ήταν τα κριτήρια, δηλαδή τι παρακίνησε μια εταιρεία σαν τη Pfizer να έρθει και να ξέρουμε ότι τα έχουμε, απλώς πρέπει να τα συντηρούμε και να τα βελτιώνουμε. Το πρώτο, το ανθρώπινο δυναμικό, υπάρχει. Παράγεται συνεχώς από τα πανεπιστήμια, υπάρχει σε όλη τη Βόρειο Ελλάδα, γιατί η Θεσσαλονίκη αντιπροσωπεύει όλη τη Βόρειο Ελλάδα και φυσικά στις γύρω περιοχές. Υπάρχει δυναμική ανάπτυξη οικοσυστημάτων. Πολλοί το ξέρετε, γιατί πλέον σημασία δεν έχει τι είναι η δική σου η εταιρεία, αλλά τι είναι και η γύρω με αυτούς που συνεργάζεσαι. Αν δεν είναι της ίδιας ποιότητας ή δεν μπορείς εσύ να ανεβάσεις την ποιότητά σου, όλο το οικοσύστημα δεν ανεβαίνει, άρα δεν πας πουθενά. Το τρίτο είναι η γεωγραφική θέση και το μέγεθος της πόλης, το οποίο προσφέρει μεγαλύτερες ευκαιρίες συγκριτικά από ό,τι θα πρόσφερε μια πολύ μεγαλύτερη πόλη ή μικρότερη. Είναι μεγάλη συζήτηση που μπορούμε να την κάνουμε. Η πολιτική βούληση που υπάρχει για τη στήριξη της επένδυσης, εδώ οφείλω ένα ευχαριστώ στον κύριο Γεωργιάδη που από την πρώτη μέρα το είδε θετικά και βοήθησε. Και τελευταίο, που δεν είναι από τα σκληρά κριτήρια, είναι ας πούμε από τα soft κριτήρια, αλλά μετράει όταν γίνεται η αρχική επιλογή. Το πάθος, η συσπήρωση της τοπικής κοινωνίας και η νοοτροπία να φέρουμε μια καινούργια επένδυση και να την υποδεχτούμε ωραία. Αυτός αυτούς που κρίνουν φαίνεται και πολλές φορές έχει αποφασιστικό ρόλο. Είναι όλα καλά. Ήρθαμε γιατί είναι εδώ τέλεια και ήρθαμε να κάτσουμε σε μια περιοχή τέλεια. Όχι, πρώτα-πρώτα πουδενά δεν είναι καλά. Πάντα υπάρχουν τα υπέρ και τα κατά. Απλώς κάποια βαραίνουν υπέρ και κάποια κατά. Υπάρχει μια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καινοτομία στην Ευρώπη, είναι γνωστή. Όσοι την έχετε διαβάσει, δεν χρειάζεται να πω εγώ τι χρειάζεται να βελτιώσουμε και τι δεν χρειάζεται να βελτιώσουμε. Βέβαια, βελτιωνόμαστε συνεχώς. Αν δείτε τα τελευταία χρόνια, η έκθεση λέει ότι βελτιωνόμαστε. Παρ' όλα αυτά, είμαστε στην τρίτη κατηγορία ενός σημαντικού κριτηρίου, αυτό που λέμε καινοτομία. Είμαστε σε αυτούς που λέμε moderate innovators. Όσο προχωρούμε παραπάνω, τόσο περισσότερες εταιρείες θα έρθουν. Η καινοτομία όμως δεν είναι ένας όρος που μετρούμε σε ποιο σημείο έχει φτάσει. Είναι κυρίως νοοτροπία ανθρώπων. Ακόμη και το αν θα πάω να εμβολιαστώ ή δεν θα πάω να εμβολιαστώ, με ένα καινοτόμο εμβόλιο καταλήγει στο τι νοοτροπία έχω. Και όχι στο τι κρύβεται από πίσω πιθανώς και το συζητάμε στα Facebook. Νομίζω ότι εδώ ένα σημαντικό βήμα που πρέπει να γίνει από εμάς, από τις εταιρείες, είναι ότι πρέπει να αρχίσουμε να αναλαμβάνουμε μεγαλύτερο ρίσκο. Το να κυνηγάς την καινοτομία και να επενδύεις λεφτά στην έρευνα και την ανάπτυξη δεν αποδίδει πάντα. Και όταν αποδίδει, δεν αποδίδει για όλους το ίδιο. Πολλές φορές είναι ένα ρίσκο μεγαλύτερο από αυτό που μπορεί να αναλάβει ο καθένας χωριστά. Ας σκεφτούμε λοιπόν μήπως μπορούν να το αναλάβουν πολλοί μαζί. Το λέω γιατί ακόμη και στο παράδειγμα του εμβολίου θα δείτε ότι
δεν κινήθηκε κανείς μόνος. Υπήρξαν συνεργασίες και κινήθηκαν πολλοί μαζί έτσι ώστε το ρίσκο να μαζεύεται. Όποτε λοιπόν κάποιος λέει ότι ναι, αλλά η επένδυση στην έρευνα για την καινοτομία είναι μεγάλο ρίσκο που δεν το αντέξω, πάρε ένα μερίδιο του ρίσκου, μην το πάρεις όλο. Δεύτερο, νομίζω ότι χρειάζεται να υιοθετήσουμε σύγχρονα μοντέλα λειτουργίας, τα οποία όμως πρόλαβε και τα ανέφερε ο κύριος Σχοινάς στην αρχή της ομιλίας του, και είναι σημαντικό αυτό που λέμε βιώσιμη ανάπτυξη να καταλάβουμε ότι δεν είναι μόνο το να φυτεύουμε δέντρα στα βουνά, είναι ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε καθημερινά στους υπαλλήλους μας, είναι ο τρόπος που βοηθάμε την κοινωνία να αναπτυχθεί και είναι ο τρόπος που λειτουργούμε την εταιρεία μας, γιατί είναι ορατή πια. Όλα είναι διαφανή. Δεν υπάρχει τίποτα που κάποιος μπορεί να κρύψει. Προσπαθώντας λοιπόν να φτιάξουμε καλύτερη τη δουλειά των εργαζομένων μας, την ημέρα τους, την εξέλιξή τους, την ανάπτυξή τους, ταυτόχρονα πρέπει να βοηθούμε και την κοινωνία με τον ίδιο τρόπο και πρέπει να βοηθούμε και την πολιτεία στους στόχους που έχει. Τελευταίο και θα κλείσω με αυτό. Οι φαρμακευτικές. Και μόνο που λέω φαρμακευτικές, κάπου ψυχολογικά πάει η καρδιά σας. Μπορεί σε καλό, μπορεί σε κακό, δεν ξέρω. Θα πω όμως κάτι που πιθανώς πολλοί δεν ξέρετε, ο κύριος Αντιπρόεδρος προφανώς το ξέρει, οι επενδύσεις, το ποσοστό που δαπανούν οι φαρμακευτικές εταιρείες για έρευνα και ανάπτυξη είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, από όλους τους τομείς. Είναι πάνω από 15%. Χωρίς ρίσκο, ας το ξανασκεφτούμε. Δεν είναι πολλοί οι επιστήμονες και οι ερευνητές που μπορούν να χαρούν ότι αυτό που ερευνούν επί 35 χρόνια έφτασε στον κόσμο και έκανε ένα ασθενή καλά. Είναι πολύ λίγοι, μετρημένοι. Και δυστυχώς και αυτοί που πετύχανε αξίζουν το ίδιο με κάποιους που δεν πετύχανε. Με βάση στοιχεία της ΕΦΠΙΑ επενδύονται κάθε χρόνο 38 δισεκατομμύρια σε έρευνα και ανάπτυξη φαρμάκων. Τώρα πάω στον τομέα του κυρίου Γεωργιάδη. Η Ελλάδα από αυτά παίρνει μόνο 50. Εάν μπορούσαμε να έχουμε περισσότερες κλινικές μελέτες, και ευτυχώς τώρα υπάρχουν κινήτρα, υπάρχουν νόμοι που βοηθούν, θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερο. Αλλά ίσως ακόμα λείπει και η νοοτροπία. Ποιος Έλληνας θα πήγαινε να συμμετέχει σε μια κλινική μελέτη, αν δεν είναι τελικού σταδίου ασθενής? Έχετε υπόψη σας ότι στην Αμερική το κόστος ενός εθελοντή για να συμμετέχει σε μελέτη είναι περίπου $45,000, δεν υπερβάλλω. Αυτό είναι το μέσο νούμερο. Καταλάβετε τι θα μπορούσε να έχει η Ελλάδα από αυτά. Τα κίνητρα υπάρχουν, οι νόμοι υπάρχουν, τα λεφτά δεν είδαμε ακόμη. Δεν τα είδαμε ενώ από τη συμμετοχή του κόσμου και από τη λειτουργία την πραγματική έτσι. Έτσι θα καταλάβετε τι κόστος είχε και η ανάπτυξη ενός εμβολίου. Τι άλλο κάνουν οι φαρμακευτικές? Ευρέως, και πρέπει να το κάνουν όλοι σε όλους τους κλάδους. Συνεργασίες με πανεπιστήμια, με νοσοκομεία, με ερευνητικά κέντρα και με την πολιτεία. Ευρύτατα, όχι μετρημένα, ευρύτατα. Είναι οι συνεργασίες πάρα πολύ μεγάλες. Νομίζω ότι η πληροφορική που συζητήσαμε πριν είναι ο τρόπος όχι μόνο να αναμορφωθεί το κράτος και η κοινωνία, αλλά να αναμορφωθούν και οι ίδιες οι φαρμακευτικές εταιρείες. Γι' αυτό ακριβώς γίνονται κέντρα όπως αυτό που κάνουμε. Πρέπει να μειωθεί ο χρόνος που αναπτύσσεται ένα φάρμακο και πρέπει να πέσει το κόστος που χρειάζεται να αναπτυχθεί ένα φάρμακο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε όλες τις ασθένειες. Στην Ελλάδα, για όσους πιθανώς δεν το γνωρίζουν, είναι ένας τομέας που αναπτύσσεται, αναπτυσσόταν, έχει και προοπτικές. Έχουμε 28 εργοστάσια παραγωγής, είναι αρκετά μεγάλος αριθμός. Οι μεγαλύτερες από αυτές τις εταιρείες είναι κυρίως εξαγωγικές και αυτό είναι σημαντικό. Το μόνο που θα έπρεπε να βελτιωθεί είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη επικέντρωση στον τομέα των γενοσύμων, που ο ανταγωνισμός είναι σε επίπεδο κόστους και δεν έχουμε περάσει ακόμα στον τομέα της βιοτεχνολογίας, όπου ο ανταγωνισμός είναι άλλης ποιότητας. Νομίζω ότι τα στοιχεία που σας έδωσα απαντούν σε μερικά πράγματα.
θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε, να συνεργαστούμε. Κάποιοι από εδώ μέσα ήδη μας έχουν βοηθήσει πολύ. Οφείλω ένα ευχαριστώ στον κύριο Γεωργιάδη για τη βοήθεια που μου έχει δώσει επαγγελματικά, στον κύριο Πιερακάκη για τη βοήθεια που μου έχει δώσει σαν πολίτης, απλός πολίτης, δηλαδή είναι τρομερές οι αλλαγές που γίνονται και τις βλέπουμε, και σε κάποιους από εδώ μέσα που βλέπω στα μπροστινά τραπέζια, ο κύριος Καφάτος, ο κύριος Ευθυμιάδης, που μας έχουν βοηθήσει να προσαρμοστούμε. Αλλά ευχαριστώ όλους που με υποδεχτήκατε σήμερα. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ραγκούση, και ευχαριστούμε διότι με την τοποθέτησή σας αλλάζετε τα συναισθήματα που μας κατακλείζουν όταν ακούμε τη λέξη φαρμακευτική. Κανονικά θα έπρεπε να μπούμε σε μία διαδικασία ερωτήσεων για να κάνουμε ένα δεύτερο κύκλο συζήτησης. Δυστυχώς, ο χρόνος είναι πάρα πολύ πιεστικός. Οι καλεσμένοι μας πρέπει να ακολουθήσουν και το πρόγραμμά τους και περιμένει δροσερό κρασάκι δίπλα στις εγκαταστάσεις μας για να κάνουμε μία κουβέντα εκεί. Να ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κύριο Κυριάκο Κερακάκη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Pfizer Ελλάς, κύριο Ζαχαρία Ραγκούση, εκλεκτοί φίλοι, καλεσμένοι, σας ευχαριστώ πολύ και του χρόνου.